Sacano o la metà di zio. Tu è il gallio, amore mio. Ma vesti vi la bustorio. Ma si me cati file su me cali zio. Κουκλάκια, τι κάνετε, καλησπερούδια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι Otovlog. Άλλαξα λίγο θέση την κάμερα σήμερα. Την έβαλα να μας κοιτάει λίγο από πάνω και έχω βάλει και ένα εξαρτηματάκι εδώ πέρα που δεν ξέρω αν θα πετύχει και αν θα ακουγόμαστε καλά. Έβαλα το μεταλλικό το κλαμπ που μας έφερε ο Κινέζος χορηγός και έβαλα πάνω το καταγραφικό. Και θα ακούτε τα πάντα μέσα από αυτό το μικρόφωνο και όχι από το μικρόφωνο της κάμερας. Προσπαθώ να βρω τον τελευταίο καιρό την κατάλληλη θέση για να τα στήσω όλα αυτά για να μπορούμε να έχουμε τα auto vlog μας τέλος πάντων για να έχετε και εσείς την καλύτερη εικόνα θέασης και φυσικά να έχουμε και έναν αρκετά καλό ήχο. Λαλά, πάμε στη βίλα μου στο Ρίο. Το σημερινό πρόγραμμα πέμπτες έχει λιβάδι, πάω στην ICS να πάω να παραλάβω ένα δεματάκι και μετά να περάσω και από τη Speedex να δω αν έχει έρθει και ένα άλλο. Κάνω αναβάθμιση του εξοπλισμού για το καλοκαίρι. Παράγγειλα μία μπαταρία της Nightcore για την κάμερα και παράγγειλα και κάτι φίλτρα ειδικά που θα μας βοηθήσουν και στη φωτογραφία και στο βίντεο για τη δουλειά μου, αλλά θα μας βοηθήσουν και πάρα πολύ στα βίντεο με τον Ναβάρα, γιατί με το καινούριο το φακό που πήρα, παιδιά, δυστυχώς δεν μπορούσα να τραβήξω πολύ εύκολα σε συνθήκες πολύ υψηλού φωτισμού και κάποιες ρυθμίσεις τέλος πάντων δεν με βοηθάγανε και τώρα με αυτό το φιλτράκι θα μπορούμε να έχουμε τις τέλειες ρυθμίσεις για να τραβάμε όμορφα βίντεο. Έχω πει σε ένα μουν, παιδιά, που πρέπει να επενδύσω στη δουλειά μου. Κάποια αρκετά χρήματα και φέτος από το πρώτο θα είμαστε καλά. Κάτσε να κλείσω λίγο το παράθυρο. Γιατί κάτι και κρύο, αλλά δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί και το μικρόφωνο. Ας είναι λερωμένο, δεν μας πειράζει το παράθυρο. Λοιπόν, όπως θέλω να επενδύσω, παιδιά, λίγο πάνω στη δουλειά μου. Έχω αγοράσει ήδη έναν φακό για τους γνώστες, είναι 16 χιλιοστά τη Sigma F1,4 για ευρυγώνια πλάνα σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μέσα στα κέντρα, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ούτε flash, ούτε τέλος πάντων τέτοιου τύπου πραγματάκια, και θέλω να φαίνεται ωραία αυτό που τραβάω. Θέλω ακόμα έναν φακό, έναν 56 χιλιοστά πάλι F1,4 πάλι τη Sigma, για να μπορώ να τραβάω πάλι με χαμηλό φωτισμό λεπτομέρειες, π.χ. τα χέρια τους, τα δαχτυλίδια τους, τα παπουτσάκια των παιδιών και από πίσω να έχει πολύ αυτό το λεγόμενο μποκέ, αυτό το θόλμα που κάνει η φακή με πάρα πολύ χαμηλό F. Τώρα έχω να κάνω και κάποιες άλλες αναβαθμίσεις που δεν είναι οι προτεραιότητές μου, αλλά θα ήθελα να τις κάνω αν μπορώ για φέτος. Θέλω να αγοράσω μία GoPro, παιδιά, 11, να παροπλίσω την παλιά, εισαγωγικά, να μην είναι πλέον η κεντρική μου. Γιατί έχει κάποιες ελλείψεις, ας πούμε, δεν είναι καλό stabilization, ίσως λίγο το βραδάκι να μην έχει τόσο πολύ φωτεινότητα και τα autovlogs δεν θα βοηθηθούν με αυτή την κάμερα, θα πρέπει να έχω ανοιχτά φώτα και αυτά. Θέλω να αγοράσω την GoPro την 11, επειδή και ο Καντάς, ο Νίκος και κύρα ότι δουλεύει νύχτα, με έκανε και ζήλευσε το λαμόγιο. Πατήσουμε και λίγο. Και το άλλο, παιδιά, που θέλω να αγοράσω είναι ένα drone. Ένα drone της DJI, το Mini το 3. Θέλω, ρε παιδιά, λίγο να ανοίξω την ψαλίδα μου στο θέμα τραβάω βίντεο στατικά επίγεια. Θέλω τα βίντεο που κάνουμε, θέλω να έχουν λίγο διαφορετική οπτική. Θα ανεβάσει το level σε αυτό το πράγμα που έχω ξεκινήσει και κάνω με τα αυτοκίνητα. Π.χ. τώρα, πόσο ωραίο θα ήταν στο προηγούμενο βίντεο με το Raptor, μάλλον με το Ranger, να είχαμε και πλάνα με drone. Θα ήταν τελείως άλλο επίπεδο
όλο το στήσιμο του βίντεο, ρε παιδί μου, θα είχαμε και περισσότερα πλάνα και φυσικά αυτά τα βίντεο θα μπορούσαν να αναδείξουν και τον τόπο μου πολύ περισσότερο. Θεωρώ πως ένα drone σε όλο αυτό που κάνω στο θέμα YouTube και φυσικά για δουλειές, έτσι, θα μπορούσα αν ήταν να πάω σε ένα γάμο ή μια βάφτιση που ζητάνε drone να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά για θέμα YouTube πιστεύω θα μας ανεβάσει δύο level παραπάνω, όχι ένα level παραπάνω, σε συνδυασμό με την καλή κάμερα, τον καλό ήχο που έχω καταφέρει και έχουμε μέχρι στιγμής, θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερο. Αλλά το drone θα μας ανεβάσει δύο level παραπάνω και με την αγορά και όλες και τις GoPro που είναι 2 bunny θα ανεβούμε ακόμα ένα level παραπάνω, θα είμαστε ήδη 8 level πάνω από αυτό, από το κανονικό. Ναι παιδιά, θέλω ναι, το drone και η GoPro θα είναι 2 bunny σαν αγορά. Αλλά για το οικονομικό είναι δυσβάσταχτο. Το drone έχει 6,5 εκατοστάρικα. Η GoPro έχει άλλα 400 κάτι ευρώ. Αν την αγοράσει από Ελλάδα, αν την αγοράσει απ' έξω μαζί με το subscription, νομίζω έρχεται κάπου 400 δολάρια. Αλλά δεν μπορείς να το πάρεις, ας πούμε, με άτοκη δόση, με πιστωτική κάρτα. Είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει και καλά-καλά η σεζόν να πεις ότι έχει γεμίσει η τσέπη για να μπορέσω να τα αγοράσω γρήγορα. Και ναι, λίγο με προβληματίζει αυτό. Είναι και ο φακός φυσικά, που αυτός είναι πιο σημαντικός. Βέβαια και με τον εξοπλισμό που έχω μπορώ να δουλέψω, αλλά με αυτό θα κάνω καλύτερα τη δουλειά μου και τα αποτελέσματα που θα παίρνει ο πελάτης θα είναι πολύ καλύτερα. Και όταν βγάζεις καλά αποτελέσματα, τα καλά λόγια πάνε από στόμα σε στόμα και σίγουρα θα έχω περισσότερες δουλειές. Γεμίζει η Πέμπτη ωραία στον Νεβάδα. Πολύ ωραία γεμίζει η Πέμπτη. Για πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια, πώς τη βλέπετε όλη τη φάση με τα autoblocks? Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κάνω πολλά τέτοιου τύπου βίντεο, γιατί δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν, αν σας αρέσουν, αν θέλετε να μαθαίνετε πράγματα για την καθημερινότητά μου. Τα βλέπω και εγώ και ίσως και είναι λίγο μονόμπατα. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, στατικά βίντεο, δεν έχουν πολλές συναλλαγές από την κάμερα, απλά μιλάω, βλέπετε λίγο απ' έξω από το αυτοκίνητο. Ίσως να θέλουμε δύο κάμερες για να γίνει λίγο καλύτερο, π.χ. μία να καταγράφει εμένα και άλλη να καταγράφει απ' έξω για να μπορεί να κάνουμε εναλλαγή στα πλάνα. Δεν ξέρω, γράφτε μου κάτω στα σχόλια, να μου πείτε έτσι λίγο τις ιδέες σας, λίγο την άποψή σας. Ίσως για το content, ίσως να σας αρέσει και αυτό που κάνω. Δηλαδή το να πηγαίνουμε απλά μια βόλτα και να μιλάω. Να σας παίρνω μαζί μου. Να είναι πιο καθημερινά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ περίπου παιδιά μέρα παραμέρα βγαίνω έξω. Δεν θα μου ήταν τίποτα να βάζω την κάμερα και το μικρόφωνο και να το βάζω μετά στο πρόγραμμα στο DaVinci και να κάνω 15 λεπτά ένα edit και να το πετάω σαν βίντεο. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει ανταπόκριση από εσάς. Και είναι αυτό που ενδιαφέρεστε να δείτε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μου πεις, εντάξει τώρα, ενώ ρε παιδί μου δεν ξέρω αν θα μπερδέψω πάρα πολύ το κανάλι σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το κανάλι έχει πάρει μια ρότα τώρα τον τελευταίο καιρό. Κάνουμε πραγματάκια με αυτοκίνητα, το βλέπει κόσμος, έχει μια ανταπόκριση όπως είπα. Αλλά είναι συγκεκριμένο το concept. Τώρα αυτό εδώ πέρα βλέπετε πάλι εμένα να μιλάω, να πολυλογώ. Και δεν ξέρω αν σας αρέσει. Να σου πω. Δεν έχω ιδέα. Να σου πω. Έχω μια ιδέα. Θέλει να γυρίσω λίγο την κάμερα. Έτσι να καταγράψουμε λίγο τη διαδρομή που κάνουμε. Μπορεί να σας αρέσει κιόλας. Τι λέτε? Γιατί όχι. Ας το κάνουμε. Πω πως ανοίγει. Πάμε λίγο. Έτσι μόλις περάσει τις 2000 στροφές αρχίζει και ανοίγει το turbo και καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, το σε τραβάει λίγο ένα παφ και σε κολλάει λίγο πίσω. Έχει αρκετή ροπή για τον Ναβάρα, έχει περίπου 40-41 κιλά ροπής. Είναι καλά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι παίζει, επειδή ξέρω ότι γουστάρετε πάρα πολύ με τα content αυτοκινήτων και όλο αυτό το φάση.
Να ξέρετε πως έρχονται βιντεάκια στο κανάλι με τον Ναβάρα. Έχουμε αρκετά βιντεάκια. Έχουμε κάτι με καθαρισμό σασί. Έχουμε... Θα σποιλάρω, δεν με πειράζει καθόλου. Έρχονται πράγματα που έχουν σχέση με φώτα. Έρχονται πράγματα που έχουν σχέση με τη δύναμη του Ναβάρα. Έχονται διάφορα βιντεάκια, θέλω να τα περιμένετε, να είστε stay tuned όπως λέμε. Πιστεύω όσοι με Ναβάρα ασχολούνται και τα αγαπάνε, θα είναι πολύ ωραία τα βιντεάκια. Καλά και φυσικά και για εσάς που δεν είσαστε ναβαράκηδες, δηλαδή fanboys, πιστεύω θα είναι ωραία βίντεο. Ευχάριστα. Φυσικά έρχονται και άλλα βίντεο με αυτοκίνητα άλλων ανθρώπων. Και για ομορφιά να τα δούμε, ταχύτητες και αυτά, αλλά και για διαφορετικό τρόπο με μουσικές και τα συναφή. Προσπαθώ γενικά να ανοίξω λίγο την ψαλίδα μου, παιδιά, εκτός από το Ναβάρα Project, να το ανοίξω και λίγο έτσι περιφερειακά σε κάποια άλλα πραγματάκια, για να μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο τέτοιου τύπου, τέτοιου είδους τέλος πάντων content με αυτοκίνηση ή μηχανάκια ή με τη γουρούνα κάποια στιγμή που θα έρθει και το Γκουρούνα Project. Γενικά μου αρέσει όλη αυτή η φάση και προσπαθώ να την ανοίξω όσο μπορώ. Αυτά, δεν ξέρω, θα δούμε παιδιά, είναι δύσκολο το όλο αυτό το concept, το ξέρετε κι εσείς. Μακάρι να μπορούσα να είμαι συνέχεια με αυτό, να κάνουμε και καθημερινά βίντεο όπως κάνουν άλλα κανάλια, όπως κάνει το Resurrection Garage, ας πούμε, έχει πολύ content πάνω στην αυτοκίνηση. Εμείς δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολο λόγω οικονομικής φάσης και δεν έχουμε και οχήματα, έτσι. Εντάξει, αν είχα π.χ. το Hyundai, ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια που έχει φθηνά, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε συνέχεια πολύ ωραία πραγματάκια. Αλλά τώρα εδώ πέρα το Ναβάρα, παιδιά, δεν γίνεται τόσο εύκολα. Φανταστείτε, θέλουμε να αγοράσουμε μια κονσόλα και έχει, ας πούμε, 180 ευρώ. Ας πούμε, μια πλαστική κονσόλα, ένα μικρό πραγματάκι. Θέλουμε να αλλάξουμε τα φώτα, ας πούμε, και έχουν 300 ευρώ τα φώτα από τα μπροστά. Και μητασιών κιόλας. Είναι ρε παιδί μου, κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο ψιλοπονάει. Λοιπόν, έχω έρθει ACS. Παρκάρω εδώ, να πάω να πάρω το προϊόν. Και μιλάμε σε λίγο. Παρέλαβα το δέμα από την ACS. Δυστυχώς το άλλο δεματάκι δεν έχει έρθει ακόμα. Ή μπορεί να είναι ακόμα στο πρακτορείο και δεν το έχουν ελέγξει για να δουν αν έχει έρθει. Για να δούμε τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι πραγματικά τι έχω παραγγείλει. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες. Δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Μπαταρία είναι. Έχω μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, με τις μπαταρίες της κάμερας της Fujifilm. Κρατάνε πάρα πολύ λίγο και αναγκάζομαι να παίρνω μπαταρίες συνέχεια. Ναι, η μπαταρία είναι, παιδιά. Η μπαταρία είναι. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, διάλεξα, παιδιά, και πήρα την πιο ακριβή μπαταρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. NPW126S είναι. Είναι αυτή εδώ. Της Nightcore. Έχει 30 ευρώ. Η γνήσια έχει 62. Αυτή έχει 30. Έχω αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις συμμετασιών μπαταρίες, παιδιά. Θα σου πω τώρα μισό λεπτάκι να την ανοίξω. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Το μανίσιο έχει 62 ευρώ 65. Και αυτή έχει 30. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγο τι γίνεται τώρα με τις μπαταρίες, παιδιά, της ημιτασιών. Έχω πάρει αρκετές μάρκες, έχω πάρει αρκετές μπαταρίες, τουλάχιστον 7-8 διαφορετικές εταιρείες. Δηλαδή, επέλεγα να παίρνω διαφορετικές μπαταρίες, γιατί καμία από αυτές δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Π.χ. ρε παιδί μου, η Fujicell, σαν εταιρεία, δημιουργούσε πρόβλημα μετά από κάποιες φορτίες, άρχιζαν και φούσκωναν. Μετά από 2 μήνες. Έφαγε πόρτα. Μου κάτσε να βάλω και μπρος κιόλας. Α, και κάτι άλλο σημαντικό πάρα πολύ. Στο προηγούμενο βίντεο με το Ranger δεν φορούσαμε ζώνη. Κάποια παιδιά μου πάνε κάποια πραγματάκια από κάτω και έχουν δίκιο. Δεν φορούσαμε ζώνη. Παιδιά, προσοχή. Φοράτε ζώνη πάντα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουνα μαλάκας εγώ την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ήμουν τελείως μαλάκας, παιδιά. Ενδιαφέρθηκα πιο πολύ για το βίντεο και γενικά για όλο αυτό το content παρά και ξέχασα να φορέσω ζώνη. Πολύ σημαντικό να φοράτε ζώνη, παιδιά. Μην ξεχνιέστε. Καθίστε να φύγω από εδώ πέρα. Δεν βλέπω την τύφλα μου, φίλε.
Το παράθυρο το από εκεί είναι μουφα τελείως. Σκονισμένο ένα χάλι μαύρο. Λοιπόν, όπως σας είπα, παιδιά, ξεκινάμε με μπαταρίες Fujicell. Αρκετά γνωστές τέλος πάντων στον κόσμο των third party μπαταριών. Φουσκώνανε, γίνανε ένα χάλι. Στο πρώτο τρίμηνο, παιδιά, πραγματικά τις έβαλα στην άκρη. Δεν δουλεύαν, είχαν μεγάλο πρόβλημα. Τις αφήνουμε αυτές. Μετά πήγα και πήρα, παιδιά, Batmax. Και αυτή η γνωστή υποτίθεται. Τις κράτησε, παιδιά, 4-5 μήνες. Όπα. Δεν έχεις βγάλει αλάρμ. Μπρο μου, δεν έχεις βγάλει αλάρμ. Πρέπει να βγάλεις αλάρμ. Θα το πω τώρα. Να σου πω. Hi. Here in Greece, we open the alarms if we want to stop and parking. You know alarm? Yes. Now it's okay. Okay. Now you're parking. Okay. Bye. Πώς τα είπα έτσι τα αγγλικά, ρε φίλε. Οι άνθρωποι δεν το ξέρανε. Το έχω ακούσει και σε άλλους ότι νομίζω ανάβουν τα φλάσ όταν θέλουν να σταματήσουν, ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά παιδιά, εμείς εδώ νομίζω στην Ελλάδα το έχουμε με διαφορετικό τρόπο. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε, ανάβουμε τα αλάρμ, έτσι δεν είναι. Δεν λέω μαλαγίες. Νομίζω τουλάχιστον. Φαντάζεσαι να λέω γραμμάρες, αλλά νομίζω έτσι είναι. Εμείς ανάβουμε τα αλάρμ όταν θέλουμε να σταματήσουμε. Δεν ξέρω τι είπα τώρα. Μάλλον με καταλάβανε, δεν ξέρω. Παιδιά, έχω με τα αγγλικά μου, είμαι λίγο δυσκύλιος, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, παιδιά, μπαταριούλες, Batmax, φουσκώνανε full, χάλια, power trust. Αυτές δεν φουσκώσανε, είχα πάρει δύο, δεν φουσκώσανε, αλλά τι γινόταν, όταν φτάνανε στη μέση, στο 50%, μετά πέφτανε 0. Δυστυχώς όλες αυτές οι μπαταρίες μου έχουν βγάλει πρόβλημα και να πεις ότι τις καταστρέφω εγώ, δεν τις καταστρέφω, προσπαθώ να τις κρατάω σωστές, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, τέρμα να πεις ότι τις έλειωσα, τις έπνιξα τις μπαταρίες, αλλά προσπαθώ, ρε παιδί μου, δεν τις κρατήσω σε ένα όριο που okay, μπορώ να δουλέψω κι εγώ σοβαρά, δεν δηλαδή, να κράτησε κάποια ώρα και να μην καταστραφούν κιόλας. Λοιπόν, αυτά αγαπά, παιδιά, στην Ναβάρα. Η Δευτέρα το έχει τόσο πολύ δύναμη. Δίνει πόνο, άσχημα. Αυτά, παιδές, νομίζω. Δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε, κάτι άλλο να πούμε. Μιλάμε αρκετή ώρα, πιστεύω. Σας είπα κάποια πραγματάκια που έχω έτσι στο μυαλό μου. Σας πήρα και μαζί μου να πάμε να πάρουμε την μπαταριούλα. Κάναμε δουλίτσα, πιστεύω. Τι λέτε? Θέλω να μου γράψετε όμως κάτω στα σχόλια, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει αυτό το είδος content. Καθίστε μισό. Γιατί εδώ θα ακούγεται όλο τον παπα-παπα, θα ακούγεται στο μικρόφωνο. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει όλο το είδος αυτού του concept και να ξέρετε πως αν όντως σας αρέσει, αυτό θα γίνει και μεγαλύτερο και πιο συχνό φαινόμενο στο κανάλι όταν θα φτιάξουμε τη γουρούνα, έτσι. Η γουρούνα είναι ένα πράγμα που πραγματικά περιμένω πάρα πολύ καιρό για να μπορέσω να βγω έξω και να αργώσω ξανά τα κύθρα και όχι να πηγαίνω από δρόμους. Η γουρούνα μου δίνει τη δυνατότητα, θα μου δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε από χωματόδρομους, έτσι να διασκεδάζουμε λίγο, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και αν έχουμε πάρει και την εντεκάρα, θα είναι ακόμα καλύτερα, θα βλέπετε πλανάρες, ακούνητες, θα είναι τούμπανε, παιδιά, όλη αυτή η φάση. Και το περιμένω πώς και πώς, αλλά θέλει και αυτή αρκετά χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι θα μας κοστίσει περίπου, για να την εξυναδέσουμε και να μας περάσει, να μας φτιάξουν αυτό που θέλουμε, πρέπει με ένα χιλιάρικο περίπου. Το πιστεύω ακράδαντα. Ναι, θέλει ένα χιλιάρικα και άνετα. Δεν θέλει κι άλλο ένα χιλιάρικο το Ναβάρα, δεν θέλει κι άλλο ένα χιλιάρικο να πάρουμε τους φακούς και αυτά. Ένα τριχίλιαρο έχει βγει άνετα στο νερό,
που από το YouTube, παιδιά, δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση. Ακόμα τουλάχιστον δεν μπορούμε να το βγάλουμε το budget αυτό. Είναι κάπως δύσκολη η φάση μας, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα, πιστεύω. Με λίγο θέληση, με λίγο περισσότερη δουλειά, έτσι να γκραϊντάρουμε όλη τη φάση. Και εγώ στη δουλειά μου σαν φωτογράφος και στο YouTube και στα live που κάνουμε στο Twitch. Και γενικά θα δούμε. Πρέπει να φέτος να πονέσουμε. Δεν θα κάτσω καθόλου φέτος, να ξέρετε. Δεν θα το αφήσω όπως πέρυσι και πρόπερσι που σταματήσαμε τελείως YouTube. Που ήμασταν πέρυσι στο τρόβο, που δεν κάναμε live τίποτα. Φέτος εμένα θα με βλέπετε καθημερινώς και ας μην έχει και κόσμο. Θα είμαι εδώ. Θα δουλεύω και στη δουλειά την κανονική και στα social media και παντού. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι άλλο ήθελα να πω. Εδώ και καμιά εβδομάδα σκέφτομαι να ανοίξω ένα δεύτερο κανάλι που δεν θα έχει καμία συνοχή. Και τι εννοώ με αυτό? Τώρα εδώ στο YouTube, στο δικό μας το Γοριλάκος, όπως ξέρετε, παλιά είχε ξεκινήσει, μάλλον το καινούριο, αφήστε το παλιό, τελείωσαν αυτά. Αυτό το κανάλι έχει ξεκινήσει με κάποια vlogs, με πράγματα τεχνολογίας, και τώρα έχουμε βάλει τα αυτοκίνητα. Τα vlogs τα παραμετροποιώ. Θα γίνουν auto vlogs και moto vlogs κάποια στιγμή. Πραγματάκια τεχνολογίας που έρχονται ή ακάμερες για αυτά θα σας τα λέω. Προσπαθώ να τα συνδυάσω παράλληλα και με τα βίντεο, με τον Ναβάρα, έτσι ρε παιδί μου, λίγο βόλτα. Κάπως προσπαθώ να τα φέρω στα μέτρα, τέλος πάντων, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το κανάλι. Και έχουμε και τα βίντεο με τα αυτοκίνητα καθαρά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Θέλω να φτιάξω ένα κανάλι που να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το θέλω ένα κανάλι σαν αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή, φτιάχνω ένα βίντεο που δεν μου αρέσει, ανέβασε το εκεί. Φτιάχνω, ας πούμε, ό,τι κουταμάρα μου έρθει δοκιμαστικό, έχω παλιά βίντεο, ανέβασε το εκεί πέρα. Θέλω να φτιάξω μια αποθήκη με βίντεο. Που είναι του Γορίλα, είναι τα δικά μου βίντεο που δεν είναι, έχει κάποιο συγκεκριμένο content. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω? Θέλω να γίνω αποθηκευτικός μου χώρος για οτιδήποτε έχω κάνει και οτιδήποτε έχω ανεβάσει, έχω αποθηκεύσει στο προφίλ. Θέλω να είναι η αποθήκη μου, η δικιά μου αποθήκη, που δεν έχει καμία συνοχή με στο να δουλεύει ο αλγόριθμος, δηλαδή να έχεις ένα συγκεκριμένο content και να ο αλγόριθμος να πιάνει το συγκεκριμένο content και να το ανεβάζει. Δεν θέλω. Θέλω να είναι ένα μπέρδεμα. Θέλω να είναι ένα πασπαρτού. Θέλω, όπως σας το είπαμε, να είναι μια αποθήκη που να αποθηκεύω πράγματα που δεν έχουν καμία συνοχή ένα μεταξύ τους. Το σκέφτομαι και πρέπει να το κάνω αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω να το κάνω. Τι λέτε εσείς? Γράφτε μου κάτω στη σχόλια αν γουστάρετε. Θα δείτε πολλά πραγματάκια που δεν το περιμένετε. Σε φάση content, δεν έχω καμία, όπως είπα, καμία συνοχή μεταξύ τους. Μπορεί το άλλο να είναι, ας πούμε, να έχω κάνει trick shots, να πετάω με κάρτες, τράπουλες. Μπορεί να κάνω με τον Ναβάρα κάποιο βίντεο που δεν έχει κάποιο πλάνο, ας πούμε. Και θα τα ανεβάζω όλα εκεί πέρα. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Βοηθήστε με και εσείς λίγο πάντως. Θα βάλω και ένα πολλάκι στην κοινότητα του καναλιού. Να δω αν σας αρέσει η ιδέα. Θα ήταν καλή φάση. Και σίγουρα θα με γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Σίγουρα θα με γνωρίζετε πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί όλα τα πράγματα που κάνω δεν τα ανεβάζω πλέον, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αυτά. Λοιπόν, παιχταράδες μου, αυτά τα ολίγα. Ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα και μου κρατήσετε παρέα. Και ελπίζω να σας κράτησε και εγώ παρέα. Νομίζω ότι το βίντεο θα βγει αρκετά μεγάλο. Κάντε like, subscribe, κάντε μια κοινοποιησούλα, έτσι για να μεγαλώνει το κανάλι. Θέλω να πατάτε φυσικά και τον κόδωνα για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Εντάξει. Τώρα, όσο ανοίγει καιρό και βγαίνουμε λίγο περισσότερο έξω, θα κάνουμε περισσότερα βίντεο του τύπου. Αυτά. Φιλιά πολλά. Να προσέχετε την υγεία σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.